Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί, ζωντανά όπως κάθε βράδυ για το επόμενο δίωρο, 12 με 2, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Σημαντικοί καλεσμένοι, πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Την ώρα που η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη μάχη με τους εταίρους δανειστές στη διαπραγμάτευση και υπάρχουν και αντικρουόμενες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες ώρες. Είχαμε φοβερό επεισόδιο. Η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω τι έχει πάθει τον τελευταίο καιρό. Μαλλιά κουβάρια, χτες στη Βουλή. Ντόρα Μπακογιάννη με τον Δημήτρη το Σταμάτη, τον εξαπορήτων συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Μπορούμε να δούμε και τη σχετική φωτογραφία. Βαριές κουβέντες, φίλες και φίλοι, σε πολύ έντονο ύφος. Αντάλλαξαν χθες στο καφενείο της Βουλής. Στο καφενείο της Βουλής. Η Ντόρα η Μπακογιάννη και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και στενός συνεργάτης του Αντώνη του Σαμαρά, ο Δημήτρης ο Σταμάτης. Σύμφωνα με τον μικροπολιτικό των νέων, οι δυο τους λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια, αδιαφορώντας για τους συναδέλφους τους που τους κοιτούσαν με ανοιχτό το στόμα. Κανονικό πλάκωμα δηλαδή. Όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε ότι θα πρέπει να συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και να μιλήσουν όσοι το θελήσουν και κυρίως να γίνει μια συνεδρίαση κανονική και δημοκρατική και να ψηφίσουμε, λέει, τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει το κόμμα απέναντι στα μέτρα που πρόκειται να φέρει προς ψήφιση ο κύριος Τσίπρας. Τότε ο κύριος Σταμάτης πετάχτηκε από τη θέση του και τη ρώτησε σε έντονο ύφος και πότε έγινε ξανά ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα Ντόρα. Δηλαδή, θα μιλήσουν όλοι, θα βγάλουν τα εσώψυχά τους και εν συνεχεία η άλλη πλευρά να έχει όπλα. Και γιατί να υπάρξει ψηφοφορία. Βέβαια, η κυρία Μπακογιάννη είχε φροντίσει από το πρωί χθες να δείξει τις διαθέσεις της, ανεβάζοντας στο Twitter της μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση. Αλλά ο Δημήτρης Σταμάτης της έλεγε ότι αν ψηφιστούν τα μέτρα, τότε θα υπάρξει επιβάρυνση 6,5 δις ευρώ. Και την τώρα που επέμενε ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής και ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει τι θα κάνει δια ψηφοφορίας. Όπως ήταν φυσικό, τα πράγματα κάποια στιγμή βγήκαν εκτός ελέγχου, με το Δημήτρη Σταμάτη να φωνάζει: «Εγώ φοράω παντελόνια και παρετούμε όταν σε κάτι δεν συμφωνώ». Ή της είπε επίσης: «Είσαι, λέει, η πιο αντιμητσοτακική βουλευτής. Ή μας παριστάνεις την πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα γίνεις, λέει, ποτέ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», έλεγε μέσα στο καφενείο της Βουλής ο Δημήτρης ο Σταμάτης, κολλητός εξαπορήτων συνεργάτης του Αντώνη του Σαμαρά, στην Ντόρα την Μπακογιάννη. Η Ντόρα να του απαντά: «Κούνησε λίγο το κεφαλάκι σου να πάρει αέρα, γιατί δεν λειτουργεί καλά», είπε η Ντόρα στο Δημήτρη ο Σταμάτη. «Μην ξεχνάς ότι ο Μητσοτάκης σε έκανε βουλευτή. Δεν συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος». Απίστευτα πράγματα. Μέσα στην Ελληνική Βουλή, μέσα στο καφενείο της Βουλής, παρουσία. Όχι στη Βουλή, στο καφενείο. Στο καφενείο, στο κτίριο εννοώ. Στο κτίριο. Λοιπόν, παρουσία πολλών μαρτύρων, Λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια. Ντόρα Μπακογιάννη, Δημήτρη Σταμάτης. Μαζί μας απόψε, Αντώνης Κοκορίκος, ο γνωστός δημοσιογράφος, news4people.gr, το έμαθα επιτέλους. Ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής ΣΑΜΟ. Κύριε Σεβαστάκη, καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα μας μεταφέρετε και όλο το κλίμα. Τη ΣΑΜΟΥ, σίγουρα. Τη ΣΑΜΟΥ να μας το πείτε, γιατί την αγαπάμε τη ΣΑΜΟΥ. Έχω πάει στη ΣΑΜΟΥ, έχω κοιμηθεί στο κοντινότερο σημείο με τα τουρκικά παράλια, στο στρατιωτικό φυλάκιο, όπου είναι 14 φαντάροι. Κάθισα ένα 24ωρο γιατί είχα ένα ρεπορτάζ. Και κοιμόσουνα. Κοιμήθηκα, έφαγα με τους φαντάρους μαζί, πήγαμε βόλτες με τους φαντάρους, κατεβήκαμε κάτω, πέρασε η ακτεωρός. 700 μέτρα στο κοντινότερο σημείο, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Σεβαστά. Ξέρετε για ποιο σημείο σας μιλώ. Ναι, στη Μικάλη. Ακριβώς. Mm. Ο κύριος Θανάσης Τζίμας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Σταύρος Καρβούνης, νομικός οικονομολόγος, ειδικός επιστήμονας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καλώς ήρθατε, κύριε Καρβούνη. Καλησπέρα, κύριε Γιάτσο. Ο αγαπητός μου συνάδελφος και φίλος Θάνος Πασχάλης, δημοσιογράφος εφημερίδας Αγορά. Έμπειρος ρεπόρτερ, έχει περάσει από το Μέγκα, από εφημερίδες, με πολύ καλή θητεία. Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα. Και ο συμπαθής και αγαπητός κύριος Αντώνης Μακρής, πρόεδρος ΣΕΛΠΕ, σύνδεσμος επιχειρήσεων λιανικής πωλήσεως Ελλάδος, θα μας δώσει στοιχεία, φαντάζομαι. Καλώς ήρθατε, κύριε Μακρύ. Θα μας δώσετε στοιχεία σήμερα για την αγορά, θα μας πείτε για το ΦΠΑ, τι σημαίνει το ενιαίο ΦΠΑ. Έκανα ρεπορτάζ και έμαθα σήμερα τι ΦΠΑ επικρατεί σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα πάει για 18% ΦΠΑ, οι εταίροι δηλαδή. Εμείς ζητάμε λίγο λιγότερο στο 16%. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία τρέχει με ΦΠΑ, αν δεν κάνω λάθος, 8%. Η Ιταλία και η Γαλλία τρέχουν με ΦΠΑ 10%. Και η Ελλάδα σε αυτή τη φάση, την κρισιμότατη φάση, πάει να φορέσει σομπρέρο ΦΠΑ με 18%. Απαράδεκτη κατάσταση από τους εταίρους δανειστές. Θέλουν, φίλες και φίλοι, να εξαφανίσουν τον Τσίπρα, αυτός είναι ο στόχος τους,
και να εξαντλήσουν όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Από εκεί και πέρα είχαμε εκλογές στη Βρετανία με απόλυτη πλειοψηφία, έσπασε όλα τις προγνώσεις. Με απόλυτη πλειοψηφία εκλέχτηκε ο Κάμερον, ο συντηρητικός ηγέτης, να δούμε και τη φωτογραφία. Δεν χρειάζεται συνεπώς να προσφύγει σε ένα συνασπισμό. Το συντηρητικό κόμμα του David Cameron κέρδισε πλειοψηφία με 300, να βγάλω και τα γυαλιά να βλέπω καλύτερα, 31 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη πλειοψηφία μετά την ανακοίνωση σήμερα των αποτελεσμάτων σε 643 από τις 650 εκλογικές περιφέρειες της Βρετανίας. Ο συντηρητικός ηγέτης, λοιπόν, αφήστε τη φωτογραφία. Δεν χρειάζεται συνεπώς να προσφύγει σε ένα συνασπισμό για να κυβερνήσει για μία δεύτερη θητεία, στη διάρκεια της οποίας τα εξής πράγματα λογαριάζει ο κύριος Κάμερον. Να συνεχίσει την πολιτική της λιτότητας που εφάρμοζε για να αποκαταστήσει την ισορροπία στα δημόσια οικονομικά της χώρας, καθώς και να οργανώσει, θέλει να κάνει δημοψήφισμα ο Κάμερον, για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έγινε σήμερα λοιπόν μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα? Τι έγινε? Παραιτήθηκαν τρεις. Παραιτήθηκε ο Φάραντζ, παραιτήθηκε ο Κλέγκ και παραιτήθηκε και ο Μίλιμπαντ, ο οποίος ήταν ο εργατικός και ήταν ο βασικός αντίπαλος. Ήταν ο ηγέτης του εργατικού κόμματος, ο Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος υπέστη φυσικά βαριά ήττα, είναι 45 ετών. Αισθάνθηκε, λέει, το οστικό κύμα της έκρηξης, αφού το κόμμα του πρέπει να αρκεστεί σε 230 έδρες, πολύ πίσω από τους Τόρις, στους οποίους οι προβλέψεις δίνουν. Έδιναν, τελικά πήρανε 300 αυτό που είπαμε. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Παρακαλώ. Στην Ελλάδα, μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, ποιοι παραιτηθήκανε? Εκεί καταλήγουμε τώρα. Κανείς. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, εκεί θα καταλήξω. Εκεί θα καταλήξω. Ο κύριος Σαμαράς έχασε με 8,5 μονάδες από τον κύριο Τσίπρα. Δεν παραιτήθηκε, παραμένει στην Νέα Δημοκρατία. Και ο Αντώναρος καρφώνει Σαμαρά, φίλες και φίλοι. Αρχηγοί κομμάτων χάνουν στις εκλογές και κάνουν το αυτονόητο. Παρετούνται. Για να δούμε λοιπόν τη φωτογραφία. Ανάρτηση στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook με αφορμή τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών και την παρέτηση του αρχηγού των εργατικών του Μίλιμπαντ μετά την ήττα, έκανε ο Ευάγγελος Αντώναρος. Ο στενός συνεργάτης του Κώστα Καραμαλή, αφού κάνει μία μικρή αναδρομή στην παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού όταν η Νέα Δημοκρατία ιτήθηκε στις εκλογές του 2009, καταλήγει σε αυτή του Μίλιμπαντ επισημένοντας ότι έκανε και αυτός απλά το αυτονόητο, αφήνοντας, φίλες και φίλοι, ο Αντώναρος σαφείς αιχμές κατά του σημερινού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη του Σαμαρά. 4 Οκτωβρίου, γράφει ο Αντώναρος, 2009. Κυριακή βράδυ εκλογών στα ιστορικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης. Τα αποτελέσματα έχουν γίνει πια γνωστά. Η ήττα μεγάλη. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κώστα Καραμαλή έχουμε μείνει 3-4 άτομα. Η ατμόσφαιρα βαριά. Ένας υπουργός που κάθεται δίπλα μου μου ψιθυρίζει στο αυτί. Πες του να μείνει. Δεν θα πω τίποτα, το απαντώ. Ο Καραμαλής έχει πάρει τις αποφάσεις του. Μία ώρα μετά ο απερχόμενος Πρωθυπουργός εμφανίζεται στο Ζάπιο, αναλαμβάνει την ευθύνη της ήττας, ανακοινώνει την παρέτησή του και δρομολογεί αμέσως τη διαδικασία για την εκλογή διαδόχου στην ηγεσία του κόμματος. Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά σήμερα, λέει ο κύριος Αντώναρος. Μα γιατί μόλις διάβασα στο διαδίκτυο ότι παραιτήθηκε ο αρχηγός των εργατικών Μίλιμπαντ που έχασε τις χθεσινές εκλογές στη Βρετανία. Χωρίς φυσικά να το ζητήσει κανείς. Έκανε απλά το αυτονόητο. Αυτό δεν ήταν καρφί, ήταν ταβανόπροκα. Ευθύτα ταβανόπροκα. Για τον κύριο Σαμαρά, κύριε Κοκορίκο, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για όλα αυτά που λέμε? Καταρχήν τα προηγούμενα, δηλαδή για τη σύγκρουση στο καφενείο της Βουλής ανάμεσα στην Ντόρα Μπακογιάννη και τον Δημήτρη Σταμάτη, είναι παραπολιτικό, έτσι. Τι εννοείται είναι παραπολιτικό? Δεν υπάρχει, στην εποχή δεν υπάρχει παραπολιτικό, αλλά είναι πολιτικά. Να πλακώνεται η Μπακογιάννη με το Σταμάτη και να τα αφήσουμε να μην το σχολιάσουμε. Παρ' όλα αυτά είναι απλώς παραπολιτικό. Δηλαδή, ο Σταμάτης έχει αναλάβει μια αποστολή. Έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους μέσα στο κόμμα, αλλά και κυρίως με τα άλλα κόμματα, με το Πασό και με το Ποτάμι, και προσπαθεί να περάσει κάποια πολιτική που έχει κάποιες οδηγίες από τον Σαμαρά. Τι να κάνουμε. Μερικές από αυτές τις επαφές τις κάνει στο καφενείο. Και σήμερα έκανε άλλες επαφές. Με το Ποντάμι. Θα το μάθουμε. Συνεχίστε. Σχολιάστε για το επεισόδιο, θέλω να σχολιάσω. Τι να πω. Εντάξει, η κατάσταση αυτή είναι. Μέσα σε ένα κόμμα ανεβαίνουν και οι τόνοι κάποια στιγμή. Εννοείται απόκομμα πλέον. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι στο 14% η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Ότι είναι, ας πούμε, μέχρι 15%. Ναι. Δηλαδή αυτό που είχε πάθει ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Πασόκ. Δεν παρτίζει ο κύριος Σαμαράς. Ειλικρινά. Αυτό που θα λέει η πολιτική εντυμότητα. Ότι είναι κόμμα του 15%. Αυτό που είχε πάθει ο Γιώργος Παπανδρέου το 2012. Νόμιζε, μέχρι το 2012, νόμιζε ότι είναι το κόμμα του 44%.
δεν είναι το κόμμα του 44% και δεν είναι η Νέα Δημοκρατία ακόμα παρά μόνο του 15%. Και κινδυνεύει να συρρυκνωθεί φυσικά, έτσι. Ναι, αλλά σταμάτησε εδώ, με προϋποθέσεις, δηλαδή. Κάποιοι θα πρέπει να βοηθήσουν να φτιαχτεί ένα άλλο κόμμα. Όταν λέω κάποιοι, εννοώ κάποιοι από αυτούς. Να κλείσει το μαγαζί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό γίνεται. Δηλαδή να φτιάξουν ένα άλλο κόμμα ευρωπαϊκό, στο οποίο θα συσπηρωθούν και στελέχη του Βενιζέλου και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι που γίνεται αυτή την εποχή. Όλοι μέσα, γίνονται, όλοι μέσα. Ναι, και Βενιζέλη και τα λοιπά. Και ο Βενιζέλος και ο Θεοδωράκης. Δεν λέω ότι έχουν συμφωνήσει. Λέω ότι γίνονται επαφές. Λέω ότι γίνονται προτάσεις. Λέω ότι γίνονται πολιτοσκοπήσεις. Αυτές ακούστε τι λέει ο κ. Κοκορίκος, φίλες και φίλοι. Γίνονται αυτή να γίνει ένα κόμμα από Νέα Δημοκρατία, από Πασόκ που είναι κάτω από 3%. Και ο Παπαδήμος είναι μέσα σε αυτές τις. Ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Παπαδήμος. Ναι. Αυτό το κόμμα όλο μου φαίνεται ότι το συζητάνε στα πολύ υψηλά σαλόνια. Μπράβο, αρέσει αυτή η συζήτηση στα πολύ υψηλά σαλόνια. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν και τα κόμματα τα οποία υπήρχαν μέχρι σήμερα. Έτσι, είναι οι βαρόνοι του τύπου, είναι αυτοί που ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια λύση στο πολιτικό πρόβλημα. Δεν μπορούν να τη βρουν μόνοι τους και θέλουν κάποια καθοδήγηση. Όχι, βέβαια, Αντώνη, με πρόσωπο από το παρελθόν όμως. Να λάβουμε υπόψη. Τι είναι αυτά, ότι... πρόσωπα από το παρόν. Όχι, με πρόσωπα που, τα οποία θα βλέπουν στο μέλλον. Να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει μια ηλικιακή ανανέωση μέσω του κ. Τσίπρα και μέσω του Θεοδωράκη. Αυτό πρέπει να σηματοδοτήσει και σε αυτά τα κόμματα τα οποία είναι γέρικα, έρχονται κόμματα από το 1974. Πρέπει να σηματοδοτήσει και τέτοιου είδους αλλαγές, ηλικιακές ακόμη. Ναι. Πολύ σημαντικό. Έχει πολλούς νέους πάντως Νέα Δημοκρατία. Φυσικά. Έχει τον Τζιτζι Κώστα. Φυσικά. Έχει τον Κώστα τον Καραμαλή, τον νεότερο, τον Τζούνιο, που είναι και αυτός κοντά στα 30 τόσο. Πώς είναι. Φυσικά. Οι πρόθυμοι. Μετά είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η πολιτική. Ότι θα υπάρχουν και νέοι οι οποίοι θα υποστηρίζουν τις ίδιες ακριβώς θέσεις με τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Αυτό είναι αλλουνού Παπα Ευαγγέλιο. Το βέβαιο είναι όμως όταν έχεις ένα πολιτικό ο οποίος είναι 75 χρονών. Και είναι σε εισαγωγικά το λέω, με το ένα πόδι στον τάφο και ο άλλος είναι 40 χρόνια. Όχι, 75 με τον πόδι στον τάφο, αισθάνω. Λέμε, παραδείγματος χάρη. Έχει ανέβει το όριο. Έχει ανέβει το προσδόκιμο, αλλά ο άλλος είναι 40 χρονών. Πολιτικό τάφο. Με συγχωρείτε, αλλά ο Τσίπρας είναι 40 χρονών και έχει το μέλλον μπροστά του. Οι άλλοι εκτός των άλλων κουβαλούν και ένα βεβαρημένο παρελθόν. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Κύριε Σεβαστάκη, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τη Βρετανία και για τις παραιτήσεις των τριών που χάσανε και για αυτό που έγινε στο καφενείο της Βουλής. Ξέρετε, δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Εσείς ζείτε στη Βουλή καθημερινά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ξέρω τον πιο χαρούμενο Εγγλέζο, ο οποίος είναι ο μεγάλος αδερφός του Μίλιμπαντ. Ο οποίος το πανηγυρίζει, τη συντριβή του σφετεριστή αδερφού. Η λογοτεχνία μας δίνει τέτοια παραδείγματα. Ναι. Ο Φάραντς δεν νομίζω ότι έχει κλείσει τον κύκλο του. Ναι. Και να πω και κάτι. Η περίπτωση Φάραντς των Σκοτζέζων, των Ιρλανδών, σπρώχνει τον Κάμερον σε μια τελείως διαφορετική διαχείριση της σχέσης του με την Ευρώπη. Δηλαδή, η Βρετανία ανασυγκροτείται και θα κάνει διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλους όρους. Ναι. Δεν θα είναι, δεν θα έχει τη ροπή που είχε. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Οι εκλογές δηλαδή σηματοδοτούν. Να βλέπουμε το διπλό, κύριε Καλογερνέ. Αλλά μία μάλλον χαλαρή σχέση, η οποία θα καταλήξει σε διαπραγμάτευση. Και τα εργαλεία της Βρετανίας είναι ισχυρότερα από του Ευρωπαϊκού Νότου. Ναι. Δεν ξέρω πόσο συμφέρει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή η αποσταθεροποίηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος από τη Βρετανία. Μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του τόπου μας, μπορεί να λειτουργήσει και εναντίον. Θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Ναι. Ως προς την σύγκρουση, το κενό ιδεολογικής ταυτότητας που έχει η Νέα Δημοκρατία, γιατί πέρα από τις συγκρούσεις υπάρχει ένα κενό ιδεολογικής ταυτότητας. Ποιο είναι αυτό? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχασε τον κεντρώο χώρο. Η Νέα Δημοκρατία έχασε την ηγεμονία στον κεντρώο χώρο. Mm-hmm. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό την έχει πάρει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή είναι η διαπάλη. Απλώς οι νέοι πολιτικοί και η όρημη Μπακογιάννη και ο Μητσοτάκης και σήμερα με εξέπληξε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Προφανώς. Ναι, ναι. Και ο Καρμαλής, ο οποίος παρουσίασε ένα
λεξιλόγιο δουλεμένο, όχι ακόμα με ευάθυνση, αλλά που στοχεύει στον κεντρό χώρο, έχουν μια κατεύθυνση τέτοιου τύπου, που νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια απάντηση στην τεράστια ιδεολογική αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν εξελίξεις, εξάλλου η οργή που περιγράφεται από το επεισόδιο δηλώνει αυτή την αβεβαιότητα, εκφράζει αυτή την αβεβαιότητα, θα το δούμε. Τις είπε, δεν θα γίνεις ποτέ, λέει αρχηγός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, αυτά είναι το κουσκούς. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, αυτό βγάζει την ψυχή του εκείνη τη στιγμή ο Σταμάτης. Η ένταση... Ο Σταμάτης βγάζει την ψυχή του όταν της λέει. Εκφράζει και τη φωνή του Σαμαρά. Αντυχεί και η φωνή του Σαμαρά στο μυαλό του. Και της λέει: τώρα δεν θα γίνεις ποτέ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία έχασε τη μεγάλη σύλληψη του όριμου Καραμαλή που συνέλαβε την έννοια του κεντρώου χώρου και την αφομοίωσε. Αυτό το έχασε. Με τον κύριο Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία έχασε το κέντρο. Όποιος δεν έχει το κέντρο, και το κέντρο είναι μια πολύ ζωτική έννοια πέρα από τις ονομασίες, είναι η κρίση μάζα, είναι η Ελλάδα, είναι η παραγωγική ταυτότητα της Ελλάδας και κυρίως είναι η φαντασίωση της Ελλάδας. Όποιος έχει χάσει την φαντασίωση της Ελλάδας, όποιος έχει χάσει το κέντρο, δεν έχει εξουσία. Σωστό. Κύριε Τζίμα, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τις βρετανικές εκλογές. Ό,τι θέλετε. Να πω ένα σχόλιο και για τις Βρετανικές εκλογές και για την Νέα Δημοκρατία. Και για την Νέα Δημοκρατία, ναι. Είναι το σχόλιο. Ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε, οι μουσικοί αλλάζουν σε μια ορχήστρα. Ναι. Το θέμα είναι τι παίζει η ορχήστρα. Ναι. Δυστυχώς για τον κόσμο που μας ακούει, ορισμένες ορχήστρες βαράνε μόνο για μνημόσυνο. Τέτοιο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, τέτοια πολιτική εφάρμοσε, ανεξάρτητα από το ποιος θα κρατάει την πακέτα. Η κατεύθυνσή της είναι προσδιορισμένη. Ακόμα και τώρα, μετά από μια εκλογική ήττα το προηγούμενο διάστημα, πρόσφατα ήταν οι εκλογές, συνεχίζει την ίδια κατεύθυνση. Ήδη ζητάει περισσότερα μέτρα. Ναι. Στις συζητήσεις για πραγματεύσεις. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει περισσότερα μέτρα. Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία λέει υλοποίηση των μέτρων που έχει αποφασιστεί και κάντε ό,τι απαιτείτε προκειμένου να δοθεί λύση. Το θέμα είναι η λύση θα είναι για ποιον. Επιβεβαιώνει βέβαια αυτό πολιτικά. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια από εκεί και πέρα το εξής ζήτημα. Αν φύγει από μια ορχήστρα η σκυτάλη, ο επόμενος που κρατάει την ίδια σκυτάλη σε ποια κατεύθυνση. Τι μουσική θα παίξει, Και κατά τη γνώμη μας, παίξει μουσική γάμου αντί για μνημόσυνο. Πολλές φορές πίσω από τις κόκκινες γραμμές ανάβουν και πράσινα φώτα. Κατά τη γνώμη μας, το βασικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι το κύριο, είναι ότι οδεύουμε προς το μνημόνιο. Τώρα θα το πιάσουμε αυτό. Μην μπούμε ακόμα σε αυτό. Μην μπούμε ακόμα στο μνημόνιο. Αυτό είναι και η βασική ανησυχία του κόσμου. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εάν μπαίνουμε σε τρίτο μνημόνιο, με τι όρους μπαίνουμε σε τρίτο μνημόνιο, διακινούνται πληροφορίες. Θα σας δείξω σε λίγο ένα πολύ δυνατό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αγορά, φίλες και φίλοι, που βγάζει ένα σενάριο πολύ δυνατό. Μιλάει για συγκεκριμένο δάνειο 46 δισεκατομμυρίων προς την Ελλάδα. Θα σας δείξω σε λίγο το πρωτοσέλιδο. Και ότι λέει υπάρχει σχέδιο συμφωνίας. Με έξοδο εντός εισαγωγικών η λέξη στην πρώτη σελίδα της αγοράς, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Παύλα, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα φύγουν, λέει. Τώρα το πώς θα φύγουν και με τι όρους θα φύγουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα ζητούμενο και πάει, λέει, η Ελλάδα για νέο δάνειο 46 δισεκατομμύρια. Το λέω με αφορμή αυτό που σχολίασε ο κύριος Τζίμας. Θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα έγινε μια γενναία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Απέναντι στη διαπλοκή, απέναντι στα μεγάλα κανάλια, κύριε Μακρύ, απέναντι στη διαπλοκή και στην οικονομική ολιγαρχία της χώρας. Αυτός ο σαραντάρης τελικά δείχνει ότι δεν μασάει. Δεν μασάει. Δεν μασάει ο άνθρωπος. Θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει το τρένο με τον Τσίπρα. Έχει μπει όμως σε μια δυναμική πορεία και προχωράει δυνατά, με ταχύτητα καλή και ταχώνει. Τώρα θα δούμε πόσο θα αντέξει. Δηλαδή είναι μαραθώνιος και θα δούμε. Θα κλείσουμε τον κύκλο της διαπλοκής. Ήταν το μήνυμα, φίλες και φίλοι, που έστειλε προς τους μηντιάρχες ο Αλέξης Τσίπρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κατά την ώρα του Πρωθυπουργού, που εγγενίασε σήμερα στη Βουλή, μίλησε για το αμαρτωλό τρίγωνο της διαπλοκής, σάπιο πολιτικό σύστημα, μέσα ενημέρωσης και τράπεζες. Και έκανε λόγο για τρίγωνο που θα γκρεμιστεί, κύριε Μακρύ. Ακούστε. Αναφερόμενο στα κανάλια, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση ρεβαρσισμού και ότι η κυβέρνησή του είναι υπέρ της ελευθεροτυπίας. Λέει, θα κλείσουμε τον κύκλο της διαπλοκής. Χωρίς να μας νοιάζει ποιον υποστηρίζει κάθε κανάλι. Δεν αντιμετωπίζουμε τα κανάλια με όρους πολιτικούς, δεν μας απασχολούν οι πολιτικές τους πεποιθήσεις. Η ελευθερία του λόγου είναι βασική αρχή και η σκληρή κριτική είναι στοιχείο δημοκρατίας. Σαν να λέει, κάντε μου όση κριτική θέλετε. Αν θέλει το Μέγκα να μου κάνει κριτική από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, ευπρόσδεκτη.
να κάνει κριτική. Γιατί πιστεύουμε ότι οι κρίνοντες πρέπει και να κρίνονται. Αν κάποιος κατέχει νόμιμα το δικαίωμα, φίλες και φίλοι, να εκπέμπει και αν έχει πληρώσει όσα οφείλει στο δημόσιο, τότε δεν έχει λόγο να αυτολογοκρίνονται, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πρωθυπουργός. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι οι τράπεζες, όταν σταμάτησαν να δανειοδοτούν τους υγιείς επιχειρηματίες, συνέχισαν από την άλλη να δανειοδοτούν τα ΜΜΕ που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Τι ακούμε? Προετοιμάζεται το βίντεο. Τι ακούμε απάνω, τι γίνεται? Ζεστέρι. Δεν σας αρέσουν αυτά που λέω για τη διαπλοκή και τα κανάλια? Εμείς δεν είμαστε διαπλοκόμενο κανάλι. Λοιπόν, ανέφερε ότι οι τράπεζες, όταν σταμάτησαν να δανειοδοτούν τις υγιείς επιχειρήσεις, συνέχισαν να δανειοδοτούν ΜΜΕ που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Οι τράπεζες σταμάτησαν να δανειοδοτούν τον κόσμο. Πήγαινε ο κύριος Μακρύς να πάρει δάνειο και του λέγανε όχι. Τα ΜΜΕ στήριζαν τις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις ασκούσαν πλημελή έλεγχο στις τράπεζες. Εμείς έχουμε αποφασίσει αυτόν τον κύκλο της διαπλοκής να τον κόψουμε, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Ο τρόπος που κάποιοι συνέχισε απέκτησαν συχνότητες θυμίζει τον τρόπο που παραδόθηκαν στα ανατολικά κράτη περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου σε ολιγάρχες. Έχουν αλλάξει 8 κυβερνήσεις. Όλες υπόσχονταν ρύθμιση του τοπίου, αλλά καμία δεν το έπραξε. Αυτοί που απέκτησαν ως ολιγάρχες το δικαίωμα χρήσης των ραδιοτηλεοπτικών μέσων είχαν αρκετή δύναμη ώστε να μπορούν να επιβάλλουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, με το βασικό μέτοχο, απεδείχθη ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεγαλύτερη δύναμη από τις κυβερνήσεις που δεν είχαν την αντοχή να φτάσουν μέχρι το τέλος. Όταν ανοίγεις μια κόντρα, πρέπει να είσαι αποφασισμένος, λέει ο κύριος Τσίπρας, να φτάσεις μέχρι τέλους. Εάν δεν έχεις αυτή την πρόθεση, τη δύναμη, μην το κάνεις. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε τον πόλεμο και λέμε ξεκάθαρα: θα πάμε μέχρι τέλους. Ανεξαρτήτως εκβιασμών, ισχύως των αντιπάλων και πολεμικής. Το αμαρτωλό τρίγωνο πολιτικής τραπεζών καναλαρχών θα γκρεμιστεί. Κύριε Τσίπρα, είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε. Εγώ ξέρω, καταλαβαίνω ότι έχετε διάθεση. Θα περιμένω όμως να δω και το αποτέλεσμα. Εάν θα αντέξετε, γιατί και ο Καραμαλής, τρώγοντας τα σουβλάκια στον Μπαϊρακτάρι, είπε για τους 5 νταβατζίδες και μετά ξεχάστηκε το θέμα νταβατζίδες. Έτσι, άντεξε ένα χρόνο ο Καραμαλής και θυμόσαστε τι έγινε. Ο κύριος Τσίπρας, για να ολοκληρώσω, να έχει μια εικόνα, Θάνο και οι τηλεθεατές, τα λέει πολύ ωραία. Εμείς, λέει, μας στηρίζει ο ελληνικός λαός και όχι τα κανάλια. Εμείς θα πολεμήσουμε το αμαρτυλό τρίγωνο πολιτικής τραπεζών καναλαρχών. Η κίνηση με τον ψηφιακό τρόπο παρακολούθηση των καναλιών ήταν μια μπίζνα για την προηγούμενη κυβέρνηση, που πήγαινε κόντρα στο δημόσιο συμφέρον. Το θέμα των ΜΜΕ απασχολεί τον ελληνικό λαό, είπε ο κ. Τσίπρας, για πάνω από 30 χρόνια. Η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου είναι στις προτεραιότητές μας. Τέλος, θα ήθελα να πω, λέει, και για τις υποχρεώσεις απέναντι στον νόμο σε ό,τι αφορά φόρους που δεν εισπράχτηκαν ποτέ και πρέπει να αποδοθούν στο δημόσιο. Στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι που θα εφαρμοστούν. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, όπως και να λέγεται. Παράδειγμα, κύριε Μακρύ, είδαμε έναν από αυτό που λέγεται μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλος πλούτος, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα σαν επιχειρηματία, γιατί είναι και νέος και καλός χαρακτήρας, ξεχωρίζει από την οικογένεια Μπόμπολα, ο κύριος Λεωνίδας Μπόμπολας, ο οποίος προσήλθε κατόπιν βέβαια τσιγκλίσματος από το κράτος. Είτε ένταλμα ήταν αυτό, είτε αυστηρή προειδοποίηση. Πήγε στην εισαγγελία και κατέβαλε αυτό που έπρεπε να καταβάλει, δηλαδή 1.866.000 χιλιάρικα, για να φύγει και να μην πάει στη φυλακή. Διότι αν δεν πλήρωνε θα τον πήγαιναν στη φυλακή. Ήταν αδήλωτα χρήματα, του είχαν βρεθεί στη λίστα Λαγκάρντ, όπως και, και άλλα δύο μέλη της οικογένειας Μπόμπολα είχαν βρεθεί στη λίστα Λαγκάρντ. Και ο πρώτος που πέρασε με την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα από τους μεγάλους ήταν ο κύριος Λεωνίδας Μπόμπολας και ακολουθούν και άλλοι πολλοί. Επί κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει το κατόφλι πορτοφόλι τύπου Μπόμπολα από την εισαγγελία. Οφείλουμε να πούμε βέβαια, Μίλια, μια και ανέφερες για την περίοδο Καραμαλή, ότι έγινε η πρώτη απόπειρα τότε, αν θυμάσαι καλά, με τον βασικό μέτοχο. Η αλήθεια, τον οποίο βασικό μέτοχο είχε κινήσει όλη τη διαδικασία τότε ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι το ότι έκανε οπισθοχώρηση τότε η κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν έκρινε ότι δυστυχώς δεν μπορούσε να περάσει. Σωστά είναι αυτό που λες. Κύριε Καρμόνια, ένα σχόλιο. Το 2006, για να ολοκληρώσουμε την ιστορία, όπως συγγνώμη, το 2006 έφερε άλλο νόμο που το γύρισε τούμπα και το 2008 εκ των υστέρων δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο νόμος περί βασικού μετόχου ότι είναι σύμφωνος με το κοινοτικό δίκαιο. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Τους κανόνες ανταγωνισμού, που είναι κρίσιμοι οι κανόνες ανταγωνισμού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πούμε, κύριε Λιάτσο, τρία σχόλια σύντομα σχετικά με τις βρετανικές εκλογές. Είναι ένα μεγάλο μάθημα για την Ελλάδα ότι θα έπρεπε οι ηγέτες
των κομμάτων να έχουν την ευθύτητα να απαραιτούνται αμέσως μετά την ήττα των κομμάτων τους. Και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα. Ο Βενιζέλος φεύγει πάντως. Φεύγει, αλλά θα πρέπει να έχει. Ο Βενιζέλος παραδίδει. Σε εύλογο χρόνο. Παραδίδει. Γίνεται το συνέδριο με αρχές Ιουνίου. Αλλά πιο σύντομα. Αυτό που είπα πριν είναι ότι. Καλά, εγώ προσέχω. Πάντα σε προσέχω. Πάντα σε προσέχω με ευλάβεια. Φεύγει από τον ΠΑΣΟΚ, αλλά παραμένει. Φεύγει από τον ΠΑΣΟΚ. Για να είναι σωστό. Το άλλο ζήτημα είναι πάνω σε αυτή την ευθύτητα την πολιτική που δυστυχώς λείπει από την Ελλάδα. Είναι το παράδειγμα της αποδοκιμασίας Σαμαρά στη Βόρεια Ελλάδα. Το σημερινό. Ακριβώς. Κύριε Καλογερινέ, είστε σε φόρμα σήμερα. Έχετε το βίντεο με την αποδοκιμασία Σαμαρά στις Σέρες. Υπάρχει. Εάν, να το βρούμε και να το παίξουμε. Αν είχε παραιτηθεί, κύριε Γιάτσο, δεν θα ήταν αυτό το επεισόδιο αποδοκιμασίας. Το τρίτο είναι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι σε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη διαπραγμάτευση πραγματικά σε πλαίσια που θα έπρεπε να έχει τεθεί εξ αρχής από το 2010. Ανεξαρτήτως αν εγώ διαφωνώ σε ορισμένα σημεία. Κύριε Καρβούνη, θα σας διακόψω διότι αυτό που είπατε ήταν πολύ εύστοχο και θέλω να δούμε το βίντεο. Να παρακολουθήσουμε το επεισόδιο εντός εισαγωγικών. Μία διαμαρτυρία έγινε από μία κυρία εκεί πέρα που στρεφόταν. Ακούστηκαν όμως πολύ κατά του κυρίου Σαμαρά. Για να ακούσουμε τι δύσκολα λόγια. Ναι, για να ακούσουμε τι έγινε. Κύριε Σαμαρά, ήρθατε να δείτε τα έργα που κάνετε, τα αντιπλημμυριακά, εδώ στο Στριμώνα. Ελάτε λοιπόν να δείτε τα χάνα σας. Τα χάνα σας να δείτε τώρα. Πάτε να σας πλάσω. Έρχεστε εδώ. Κατουάτε του λίγο. Καταλήξαμε στην κοινωνία. Μας έριξες κοιμικά. Και είναι ντροπή, κύριε Γιάτσο, να παίρνουν αυτή την κυρία στο αυτόφορο. Για πείτε το αυτό. Διότι αυτό θα σχολίαζα και εγώ μέσα τώρα. Είναι τι έκανε και την πήραν. Έκανε κάτι. Τίποτα δεν έκανε. Προπυλάκησε κανέναν. Όχι βέβαια. Έβρισε κανέναν. Και κύριε Σαμαρά του είπε. Είπε ένα παράπονο. Ναι. Ένα παράπονο. Το οποίο στήχησε τη ζωή τη. Ναι. Διότι μπορεί η ζωή τη αυτά τα χρόνια να καταστράφηκε εξαιτία μια πολιτική τη κυβέρνηση. Αλλά είναι λάθο του κ. Σαμαρά που δεν παραιτήθηκε. Πάντω τώρα μόλι είδα την έγραψη του κ. Σαμαρά, ειλικρινά κύριε Καρμίνα, σα πω τον λυπήθηκα. Εκείνη τη στιγμή θα έλεγε από μέσα του. Θα έλεγε. Γιατί είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι καλό παιδί. Θα έλεγε εκείνη τη στιγμή να ανοίξει γίνα με καταπιεί. Δεν υπάρχει χειρότερο από ένα πολιτικό να πηγαίνουν και να έχουν μια τέτοια αντιμετώπιση από τον κόσμο. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο φαντάζομαι για ένα πολιτικό. Γιατί και κλείνω, κύριε Γιάτσο, ότι η εκλογή τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί πλέον ένα δρόμο χωρίς επιστροφή στο παρελθόν. Ναι. Ας μην τρέφουν ψευδεστήσεις. Φτάνει, προσέξτε. Γιατί εδώ εμείς τα λέμε όλα. Δεν είμαστε καλτατχήν με κανέναν. Κάνουμε τη δουλειά μας με τον τρόπο που κάνουμε και τα λάθη που κάνουμε κάθε μέρα και κάνουμε και πολλά λάθη. Φτάνει να μην γίνει πρωταγωνιστής της κολοτούμπας ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Φτάνει να μην γίνει ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του πρωταγωνιστής της κολοτούμπας και έρχομαι στον κύριο Μακρύ. Θέλω να δω τη φωτογραφία του κυρίου Μίχελο Γιαννάκη, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σεβαστάκη, προσέξτε τι είπε ο κύριος Μίχελο Γιαννάκης. Λοιπόν. Μία είναι η λύση, λέει, για να μην γίνει κολοτούμπα. Να δούμε λίγο τη φωτογραφία του κυρίου Μιχαήλ Γιαννάκη. Μία είναι η λύση για να μην γίνει κολοτούμπα. Ο κανόνας του 10%. Κύριε Μακρύ, θα έρθω σε εσάς, ακούστε με προσοχή. Συγκεκριμένα, πρώτον, 140 δις στην Ελβετία. Με έκτακτη εισφορά 10% παίρνουμε 14 δις. Δεύτερον, 11 Έλληνες έχουν περιουσία 18 δις. Με έκτακτη εισφορά 10% παίρνουμε 1,8 δις. Τρίτον, 16.400 οικογένειες διαθέτουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις. Με έκτακτη εισφορά 10% παίρνουμε 1,6 δις. Τέταρτον, 559 πολίτες έκαναν μέσα στην κρίση πλούτη 76 δις. Με έκτακτη εισφορά 10% παίρνουμε 7,6 δις. Πέμπτον, 10% του πληθυσμού της Ελλάδας κατέχει 56,1% του πλούτου της Ελλάδας. Με έκτακτη εισφορά 10% παίρνουμε 10 δις. Σύνολο, μαζεύουμε 35 δις. Μόνο έτσι θα γλιτώσουμε. Έμφυα, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, ρήτρα μηδονικού ελλείμματος, δηλαδή όχι μείωση συντάξεων, οριζόντιο φόρο ΦΠΑ που θα πλήξει όλους, ξεπούλημα λιμανιών αεροδρομίων ενέργειας. Οφείλουμε να το τολμήσουμε. Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου. Κύριε Μακρύ, θέλω το σχολείο σας. Καταρχάς, με πολύ σεβασμό στον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη και στο κόμμα που εκπροσωπεί, αλλά για να κάνεις ένα σχόλιο πρέπει να ξέρεις ακριβώς πώς πάρθηκαν τα στοιχεία. Και ένα από τα στοιχεία που μου κόλλησε έτσι λίγο στο μάτι, μπορεί να είναι σωστά, δεν το ξέρω. Εκεί που λέει κάποιοι που διαθέτουν για επενδύσεις να τους πάρουμε εισφορά. Εγώ θα προτιμούσα να τους υποχρεώσουμε ή να τους βοηθήσουμε, η καλύτερη έκφραση, γιατί η υποχρέωση είναι και βοήθεια, να επενδύσουν.
Διότι το πρόβλημα δεν είναι πώς θα πάρεις τα λεφτά του αλλού, είναι πώς αυτά τα λεφτά θα αυγατήσουν και θα βγάλουν αποτέλεσμα. Το δεύτερο που θέλω να πω και σε συνεννόηση με τους κυρίους που πριν από μένα είπαν μερικά πράγματα για την Αγγλία. Η Αγγλία, μην ξεχνάμε ότι έχει έναν πολύ καλό σύμμαχο πέρα του Ατλαντικού και έξω από την Ευρώπη. Πολύ καλό σύμμαχο. Το δεύτερο που έχει η Αγγλία είναι ότι έχει το δικό της νόμισμα. Το τρίτο, για να καταλάβουμε τη στάση που θα κρατήσει η Αγγλία από εδώ και πέρα, οι πέραν του Ατλαντικού θέλουν σίγουρα να έχουν την Ευρώπη απέναντι, γιατί για να έχει συγκρίσιμα στοιχεία πρέπει να έχει απέναντί στον αντίπαλο. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά χρόνια είχαμε ένα τις πρώην ανατολικές χώρες που τελικά ήταν ένα σκιάχτρο που το δείχνανε για να συγκρίνουν όλες τις διαφορές. Άρα εδώ δεν πρόκειται να καταστραφεί η Ευρώπη, απλώς θα την έχουμε απέναντι ελεγχόμενη για να την δείχνουμε και να έχουμε συγκριτικά στοιχεία. Το τελευταίο που θέλω να πω για τα κόμματα, χωρίς να μπω στη διαδικασία των αρχηγών, εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο και δεν θέλω να εκφράσω. Όχι, είστε όμως δημόσιο πρόσωπο. Θα σας πω. Είστε δημόσιο πρόσωπο. Θα σας πω. Και πρέπει να μας πείτε την άποψή σας. Θα πω. Ναι. Επειδή ξέρετε, εγώ δεν κρατάω τα λόγια. Το ξέρω, μα γι' αυτό και σας ρωτάω. Αισθάνομαι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να αλλάξουν αφημί. Αυτό είναι τεχνικό θέμα, διότι είναι τόσα πολλά τα χρέη που οπωσδήποτε ο επόμενος που θα πρέπει να αναλάβει πρέπει να πάρει και το ρίσκο του να πάει μέσα για τα χρέη. Θα αλλάξουν αφημί τα κόμματα. Θα αλλάξουν πολύ αφημί καλό. Πολύ καλό το Πασόκ. Έτσι. Άρα αυτό είναι το και Πασόκ το δεδομένο. Κάποια στιγμή θα γίνει. Έτσι, αυτό ήθελα να πω και παρακάτω θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Τώρα θα μπούμε σιγά σιγά. Θέλω να σας διαβάσω τι είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στην ομιλία του με αφορμή την ώρα του Πρωθυπουργού. Τέσσερα σημεία είναι για να μπούμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Πώς πάει η διαπραγμάτευση, αυτό μας αφορά και τι σημαίνει νέα συμφωνία. Δηλαδή το ερώτημα τώρα που με παίρνει και ο κόσμος και με ρωτάει, τι θα συμβεί με τη νέα συμφωνία. Θα πάθουμε κάτι, θα είναι καλύτερα, θα είναι χειρότερα, έρχονται μέτρα ηφαισιακά, έρχονται φόροι. Ακούνε νούμερα και τρελαίνεται ο κόσμος, κύριε Μακρύ. Μιλάνε από 6,5 μέχρι 14 δισεκατομμύρια, λέει, νέους φόρους. Φοροκαταιγίδα. Αυτά λέγονται εύκολα, δύσκολα ακούγονται και τώρα, με πανικό θα εφαρμοστούν. Όταν βγαίνει, ας πούμε, ο Σαμαράς και κάνει την εξής δήλωση, ούτε πλάν Α δεν είχαν, φοβάμαι για μεγάλη φοροεπιδρομή. Τι να πιστέψει ο άλλος τώρα. Θα μου πεις αξιωματική αντιπολίτευση, είναι, λέει ό,τι θέλει. Τα λόγια είναι πολλά από όλους. Τα λόγια είναι πολλά. Λιγότερο, και αυτό θέλω να απευθυνθώ και στον Πρωθυπουργό μας. Να κρατήσει τη δύναμή του, νέος άνθρωπος είναι και όρεξη, έχει και πολιτικό μέλλον μεγάλο. Ας κρατηθεί στις αντιπαραθέσεις, όχι δια των λόγων, δια των πράξεων. Και ας έρθει εκ των υστέρων να μας πει: έκανα αυτό, κύριοι και κυρίες, αυτό έκανα και εδώ. Πάντως, να με κρίνετε. Να σας πω κάτι. Εγώ που είμαι από το Πανεπιστήμιο, είμαι και στη δημοσιογραφία. Από 22 ετών που είμαι και στη δημοσιογραφία, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο, δούλευα για να βγάζω και εγώ το μεροκάμα. Πολύ το κάναμε αυτό. Δεν έχω ακούσει πρωθυπουργό με τόσο θάρρος να τα βάζει με την ντόπια ολιγαρχία. Και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα, τα οποία ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις. Συμφωνούμε. Αυτό. Το τέλος των λόγων όμως είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα. Άρα θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα στο τέλος. Και για αυτήν θα αμυθεί ο κάθε πρωθυπουργός και κυρίως ο κ. Τσίπρα για να ξέρει και τι προσέβαινε στο λαό και ο λαός τι θα του προσφέρει αργότερα. Σωστό. Είχαμε και την ΕΡΤ σήμερα να το πούμε αυτό. Θα το πούμε αυτό. Αλλά πρέπει να πούμε τα βασικά που είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε να μην ξέρουμε τι είπε. Πρώτον, έχει γίνει φανερό, είπε ο κ. Τσίπρας, ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι πρέπει. Προκειμένου διατηρώντας την εντολή του ελληνικού λαού να πετύχει μια έντιμη συμφωνία στο ευρωπαϊκό πεδίο. Κάποιοι είναι έτοιμοι να μας κατηγορήσουν ότι προκειμένου να το πετύχουμε αυτό έχουμε πάει και πίσω από τις κόκκινες γραμμές της λαϊκής εντολής μας. Θα κάνουμε το παν προκειμένου να έχουμε μια συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτή την κυβέρνηση να αλλάξει τα κακό σκήμενα σε αυτόν τον τόπο. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα τεχνικό θέμα για το αν θα επιτευχθεί ή όχι αυτή η συμφωνία. Υπάρχει μόνο θέμα πολιτικής βούλησης. Όπως πολιτική βούληση ήταν αυτή που έβαλε τη χώρα το 1980 στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με αντίθετη τότε την άποψη της Κομισιόν, σας θυμίζω επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, πολιτική βούληση ήταν αυτή που έβαλε τη χώρα στην ΟΝΕ και στη ζώνη του ευρώ το 2000 με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Σιμίτη όταν η χώρα δεν πληρούσε τότε τις προϋποθέσεις. Έτσι πολιτική βούληση είναι και τώρα το αν η Ευρώπη θα ανεχθεί όχι μια αριστερή κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία στη χώρα που γεννήθηκε. Τρίτον, όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα, λέει ο κύριος Τσίπρας, να επιδείξουν πολιτική βούληση και να προστατεύσουν τη δημοκρατία ως υπέρτατη αξία στο κοινό μας σπίτι στην Ευρώπη. Αλλιώς ο αδικημένος και ο πληγωμένος δεν θα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Ο αδικημένος και ο πληγωμένος θα είναι η ίδια η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει λιγότερη δημοκρατία και το έγκλημα της δημοκρατίας στον τόπο που γεννήθηκε δεν θα έχει σιγαστήρα. Κανείς δεν θα βάλει σιγαστήρα εάν κάποιοι επιχειρήσουν έγκλημα και δολοφονία της δημοκρατίας στον τόπο που γεννήθηκε. Και τέταρτον και τελευταίο, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε σύντομα αίσιο τέλος και παρά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, με τη στήριξη του λαού μας, θα καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρα στη συμφωνία που θα κλείσει σύντομα στην Ευρώπη.
προκειμένου να βγούμε ολοκληρωτικά από την κρίση που δημιούργησαν κάποιοι που θέλουν ακόμα και σήμερα να συνεχίσουν να πλουτίζουν στις πλάτες του ελληνικού λαού. Στο τέλος, λέει και μία μεγάλη αλήθεια και μας προετοιμάζει κατά κάποιο τρόπο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είμαι αισιόδοξος, λέει, ότι θα έχουμε σύντομα αίσιο τέλος και παρά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε με τη στήριξη του λαού μας κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα σχόλιο από τον κύριο Κοκορίκο. Καταρχήν, όπως βλέπουμε όλοι, έχει ξεκινήσει η επικοινωνιακή διαχείριση αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας. Δεν ξέρουμε τη συμφωνία και συνεπώς δεν μπορούμε να την κρίνουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά θα μπορούσα να δώσω μία, ας πούμε, επικοινωνιακού τύπου συμβουλή στην κυβέρνηση να μην βαφτίζει το ψάρι κρέας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Όλοι οι Έλληνες ξέρουν πια, είναι πολύ πεπειραμένοι, δεν θα κοροϊδέψουν κανένα. Ας πούνε την αλήθεια έτσι όπως είναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τώρα, η επικοινωνιακή διαχείριση δεν αρκεί όμως. Χρειάζεται και πολιτική διαχείριση, στην οποία η κυβέρνηση υστερεί. Πολιτική διαχείριση, για παράδειγμα, θα ήταν διαφορετική, ότι αντί, ας πούμε, να ψηφίσει μόνο το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, ήταν έτοιμο και το κόμμα και το επιτελείο να φέρει νόμο που μαζί με την επανασύσταση της ΕΡΤ, με πιο ουσιαστικό τρόπο ενδεχομένως και όχι με επιβίωση της ΝΕΡΤ με άλλο όνομα, θα έλυνε το θέμα των συχνοτήτων και θα εισήγαγε και το βασικό μέτωχο. Και θα ήταν μια συνολική μεταρρύθμιση, η οποία και στον ελληνικό λαό θα έδειχνε διαφορετικά πράγματα και στην Τρόικα θα μπορούσε να το πάρει και να τους πει: κυρία, αυτή είναι η μεταρρύθμιση, η οποία θα φέρει και λεφτά στο ταμείο. Ενώ δεν έγιναν αυτά τα πράγματα. Πολιτική διαχείριση λοιπόν εδώ πέρα είναι το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει κάποια συμφωνία, όποτε και αν έρθει, τώρα ή το φθινόπωρο, δεν έχει σημασία, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί δηλαδή να καταστραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνοντας να ψηφίσει ένα νομοθέτημα όπως τον σπρώχνουν βέβαια οι δανειστές. Αυτή είναι η πολιτική τους επιδίωξη, να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ εάν συμφωνήσει σε αυτά που θέλουν, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα. Και να είναι δηλαδή αυτοί που δεν θα ψηφίζουν τη συμφωνία η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Ναι. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα ωφεληθεί η Χρυσή Αυγή. Δεν θα ωφεληθεί το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ έχει παραιτηθεί, δεν θέλει να κυβερνήσει. Αν δήλωνε το ΚΚΕ ότι θέλει να κυβερνήσει. Τώρα θα μας τα πείτε, κύριε Τσίμα, όταν έρθει η σειρά σας θα μας τα πείτε. Ενδεχομένως και το ΚΚΕ θα μπορούσε να υποφεληθεί. Δεν, το βγάζω από το λογαριασμό γιατί μόνο του εξαιρείται, όχι για άλλο λόγο. Έτσι, αυτό το θέμα της πολιτικής διαχείρισης λοιπόν απαιτεί πολιτικό σχεδιασμό. Δεν γίνεται με το να λέμε λόγια μονάχα. Μάλιστα. Τώρα, τι πιστεύεις ότι φέρνει στον Έλληνα πολίτη και στην Ελληνίδα, στην ελληνική κοινωνία, η νέα συμφωνία? Τι πιστεύεις με αυτά που κάνεις? Δεν πρόκειται να είναι πάντως κάτι θετικό. Δεν πρόκειται να είναι κάτι θετικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πλοίο όπου έχουμε επιβάτες και πλήρωμα. Το 1/3 των επιβατών και του πληρώματος είναι ήδη στη θάλασσα. Και το πλοίο κινδυνεύει, αλλά το 1/3 είναι ήδη στη θάλασσα. Εκτός συστήματος. Εκτός. Δηλαδή δεν έχει δουλειά, δεν έχει τίποτα. Είναι εκτός, είναι στη θάλασσα. Και η συζήτηση που γίνεται είναι αν τα 2/3 που είναι ακόμα πάνω στο κατάστρωμα πρέπει να διατηρήσουν τους μισθούς που έχουν, το ασφαλιστικό που έχουν, τις συνθήκες εργασίας που έχουν, ή να πετάξουμε και μερικούς ακόμα στη θάλασσα και να ανεβάσουμε και μερικούς από τη θάλασσα. Να υπάρχει μια επικοινωνία, ας πούμε. Να μην είναι συνέχεια οι ίδιοι στη θάλασσα. Να πετάγονται μερικοί από το κατάστρωμα μέσα στη θάλασσα και να ανεβάζουμε μερικούς απάνω, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την ελληνική κοινωνία άλλο. Επαναλαμβάνω ότι το 1/3 της κοινωνίας, το 1/3 των οικονομικά ενεργών Ελλήνων, είναι στη θάλασσα. Δεν το βλέπουν όλοι με το ίδιο πράγμα. Άρα, με το ίδιο, είμαστε, με το ίδιο είμαστε σε λάθος δρόμο, δηλαδή. Είμαστε σε λάθος δρόμο. Αυτό περιμένω να μας πεις. Να μας εξηγεί, να μας πεις, δηλαδή, δεν είμαστε σε λάθος δρόμο. Να μην είμαστε σε λάθος δρόμο όμως, όταν κάνουμε τα ίδια λάθη που κάνανε και οι άλλοι. Δηλαδή διαπραγματεύσεις με την πίεση της ρευστότητας, χωρίς να έχεις εξασφαλίσει δηλαδή ρευστότητα για 3 μήνες, για 4 μήνες, για να μπορέσεις να συζητήσεις σαν άνθρωπος και χωρίς πιέσεις μια σοβαρή συμφωνία, περιμένεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Ό,τι είχε προδιαγράψει ο Σόιμπλε, αυτό θα συμφωνήσουν στο τέλος. Και το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Είναι ότι γίνονται και άλλα λάθη. Δηλαδή, θα υποταχτούμε σε αυτά που έχει στο μυαλό το Σόιμπλε και η Μέρκελ. Έχει στρατηγική ο άνθρωπος. Εγώ τον σέβομαι. Είναι επαγγελματίας. Δεν είναι, ας πούμε, ούτε τσίρκο, ούτε παιδική χαρά, ούτε ερασιτέχνης, ούτε ενθουσιώδης, ούτε υπερενθουσιώδης, ούτε τέτοια πράγματα. Εγώ τον σέβομαι με αυτή την έννοια. Και έτσι θέλω να είναι και οι αντίστοιχοι Έλληνες, ας πούμε, συνομιλητές του. Απαιτώ μάλλον και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης. Άρα μας λες ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Σε λάθος δρόμο μας λες. Σε λάθος δρόμο από άποψη των διαπραγματεύσεων. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις από την αρχή ξεκινήσανε λάθος. Οι διαπραγματεύσεις όμως δεν είναι το παν.
Το παν είναι να έχεις μια στρατηγική που θες να πας στη χώρα. Αν δεν έχεις αυτή τη στρατηγική, σε ό,τι και διαπραγματευτικό. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας δεν έχουν στρατηγική. Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε για το αναπτυξιακό μοντέλο, ούτε για το πώς θα γίνει η παραγωγική ανασυγκρότηση, ούτε για το πώς ακριβώς θέλουμε να είναι η χώρα μετά από 10 χρόνια. Μάλιστα. Μόνο αν έχεις ένα τέτοιο σχέδιο μπορείς να θέσεις και στόχους της διαπραγμάτευσης. Αντίθετα, βάζεις στόχους για πάμε να ζήσω 6 μήνες και πώς θα ζήσω παραπέρα. Για να πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο, τον αγαπητό, τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη. Κύριε Σεβαστάκη, εμείς ακούγαμε ωραία πράγματα προεκλογικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τη συγκλονιστική τοποθέτηση που έκανε το Σεπτέμβριο του 2014 ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με την ομιλία του για την αντιμετώπιση της κρίσης, της ανθρωπιστικής κρίσης. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Προφανώς. Προφανώς έχουν αλλάξει. Προφανώς έχουν αλλάξει. Καταρχήν έχουν αλλάξει οι πληροφορίες, έχουν αλλάξει τα τεκμήρια. Ξέρεις πια τι έχεις. Πριν δεν το είχες. Διότι. Δεν ξέρανε, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήξερε πριν. Εικασίες έκανε. Α, εικασίες. Μισό λεπτό. Ώστε να καταλάβουμε τι λέει και να ολοκληρώσω μια. Πριν αρχίσουμε να. Βεβαίως. Πείτε, κύριε Σεβαστάκη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με τον κύριο Κοκορίκο ότι το κέντρο είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση που σημαίνει μια μορφή εθνικής ανεξαρτησίας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση συνδυάζεται με μια μορφή εθνικής ανεξαρτησίας. Στηρίζει. Δεύτερον, εάν έχεις αυτό, και αυτό σημαίνει παραγωγική ταυτότητα, μπορείς να κατευθυνθείς προς τα δω ή προς τα εκεί. Νομίζω ότι έχουν διαισθανθεί όλοι ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες της χώρας προς τα δω έναντι άλλων δυνατοτήτων που θα την έσπρωχναν προς τα εκεί. Παραδείγματος χάρη, η χώρα πρέπει να βαθύνει την αγροτική της ταυτότητα και γι' αυτό θα διαφωνούσα ριζικά με την λειτουργία του ΦΠΑ ή με την εμφύλιο που εισηγούνται πολλοί αστεί πολιτές κινέζικων προϊόντων έναντι της αγροτικής παραγωγής. Η αγροτική παραγωγή δεν είναι αριθμός, η αγροτική παραγωγή είναι διατροφική αυτάρκεια, δηλαδή πολιτική αντοχή, δηλαδή πολιτικό μέγεθος. Επιστρέφω. Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλάβει και τα μεγέθη και τα σκέλη του προβλήματος. Προσέξτε, οποιοδήποτε κομμάτι πίστοσης θα μας έδινε έναν περιορισμένο χρόνο. Δηλαδή, αν είχες, εφόσον δανειοδοτήσει, έχεις μικρό χρόνο. Επομένως, πάλι στη διαπραγμάτευση, αργά ή γρήγορα θα βρισκόσουν με την πλάτη στον τοίχο. Το πρόβλημα είναι τι απώλεια σημαίνεις για τον άλλον. Εάν έχεις τα πολιτικά εργαλεία να επισημάνεις ότι μπορείς να γίνεις απώλεια για τον άλλον, ότι μπορείς να εκφράζεις κίνδυνο, συστημικό κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν οι ευρωπαϊκές ελίτ, όχι μόνο η ζώνη του Σόιμπλε, αλλά και οι άλλες ζώνες που πιθανόν αποκλίνουν, εάν μπορούν αυτό να το κατανοήσουν. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι η αποσταθεροποίηση εντός εισαγωγικών που φέρνουν οι Βρετανικές εκλογές πιθανόν να λειτουργήσουν ευεργετικά και για μας. Ακούστε κάτι, δεν έχουμε χρόνο, είμαστε κολλημένοι στον τοίχο και τρώμε ξύλο. Και αυτό είναι μια στημένη και οργανωμένη κατάσταση. Το αν έχουμε έναν ενιαίο ΦΠΑ, ο οποίος καλύπτει τη χώρα και επομένως θανατώνει τα ακριτικά νησιά. Ναι. Έναντι των υπηρετικών ζωνών. Ναι. Το αν έχουμε ανοίξει το ασφαλιστικό τη στιγμή που το ασφαλιστικό είναι ανοιχτό με το δεδομένο της, και της δημογραφικής υστέρησης και του 1 προς 1,3 που αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος συντηρεί 1,3 συνανθρώπους του. Ναι. Που σημαίνει ότι έχεις ένα. Και το κυριότερο είναι αυτό που είπε ο κ. Κοκορίκος, το 1/3, ίσως το μισό πολιτιστικά, είναι εκτός συστήματος, που σημαίνει ότι δεν είναι πολιτικά κατανοήσιμη η υπόθεση και της Ευρώπης και της απόσπασης από την Ευρώπη και της αυτής της πολιτικής και της Χρυσής Αυγής, της νέας Χρυσής Αυγής, η οποία θα είναι μια εξοραϊσμένη, ξανθιά, λεπενική Χρυσή Αυγή, αυτή που έρχεται, αυτή που θα έρθει. Όλα αυτά λοιπόν είναι ψηλά γράμματα για ανθρώπους, για το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό τοπίο. Λοιπόν, σε αυτή την πολύ επικίνδυνη ζώνη, σε αυτό το ναρκοπέδιο, προσπαθεί να σταθεί. Εάν απευθυνθεί και δεν αναπαράγει τα φρικτά ελαττώματα της παλιάς πολιτικής σκηνής,
της ευνοιοκρατίας και της αυτής της φρίκης της διαφθοράς, της δημόσιας διαφθοράς. Αν κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και απευθυνθεί τίμια στον πολίτη, θα την πάρει. Ναι. Θα την πάρει την ιστορία. Εάν όχι, και αν μέσα μια πολιτική αυταρέσκεια, διάφοροι ωρεοπαθείς πολιτικά αναπαράγουν ό,τι τη φρίκη, νομίζω ότι θα το χάσει. Ναι. Τώρα, εσείς με αυτά που ακούτε και εσείς ξέρετε περισσότερα πράγματα από εμάς για την διαφαινόμενη συμφωνία. Όλα λένε ότι τελικά θα έχουμε μια συμφωνία σε κάνα δύο εβδομάδες από τώρα. Παρά από αυτά που θα ακουστούν τα τελευταία φίλες και φίλοι 24 ώρα, ξέραμε από χτες ότι και οι δύο πλευρές θα οχυρωθούν στις θέσεις τους. Είστε ικανοποιημένος με αυτά που ακούτε, γιατί εδώ ακούμε φοβερά πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούμε ότι θα παραμείνει ο Ένφια. Τον οποίο έμφυα, αν μειώσεις όμως τις τον οποίο έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι θα το καταργούσε το επόμενο 24ωρο που όταν γινόταν κυβέρνηση, μας έλεγε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις έρθω, λέει, στην κυβέρνηση, θα καταργήσω τον έμφυα. Εάν μειώσεις τις αντικειμενικές, ναι, έχεις καταργήσει μια μορφή του έμφυα. Εγώ μιλούσα πάντα για ανασυγκρότηση του φόρου εκείνης της περιουσίας. Είναι λογικό ότι δεν μπορεί, τουλάχιστον με την ταυτότητα που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή, να εξαφανιστεί ο έμφυα. Όμως, αν μειώσει τις αντικειμενικές εξορθολογήσεις, φυσικά, γιατί είχε άλλα δεδομένα. Δηλαδή, γιατί μιλούσαν για 3%, γιατί, ναι, γιατί για πλεόνασμα. Γιατί είχε λάθος δεδομένα. Απολύτως. Μα είναι δυνατόν. Πρέπει να ένα δούμε, κόμμα το οποίο θέλει να γίνει κυβέρνηση να βασίζει την προεκλογική του εκστρατεία και αυτά που λέει στον ελληνικό λαό με λάθος δεδομένα. Στα δεδομένα που του δίνουν οι υπηρεσίες και πρέπει να πούμε το εξής. Άρχισαν τα καμπανάκια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα την εξουσία. Υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα, δεν το έχει κανείς, καμιά πολιτική δύναμη στην κυβέρνηση, δεν έχει την εξουσία. Αρχίζεις και από κάτω βλέπεις ένα τεράστιο πυκνό σύστημα το οποίο μπορεί να ακυρώσει τα πάντα. Ναι. Αυτό δεν είναι καλό που ακούμε τώρα. Τώρα το ακούμε. Όχι, αλλά δεν είναι καλό πράγμα. Με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Πότε η πολιτική βούληση μεταφράστηκε σε πραγματικότητα? Εγώ δεν από το ΣΥΡΙΖΑ θυμάμαι... ο λαός περιμένει άλλα πράγματα. Περιμένει από μια αριστερή κυβέρνηση συνέπεια των προεκλογικών δεσμεύσεων. Όχι. Ο λαός, κύριε Σεβαστάκη, ο λαός περίμενε να έρθει, πώς να το πω τώρα, να έρθει ο ήλιος μέσα από την καταχνιά και τη σκοτούρα και τη θλίψη που είχε μέσα ο ελληνικός λαός. Ο λαός ήταν πάρα πολύ προετοιμασμένος. Μα εδώ ακούμε ότι θα έρθουν νέα μέτρα. Ένα εν τρίτο. Θα έρθουν νέα μέτρα, νέοι φόροι, κύριε Σεβαστάκη. Τι είδους φόροι? Με συγχωρείτε. Δεν το ξέρω. Εάν εγώ πάρω τον φόρο που διαφεύγει, τότε αλλαφραίνω το φόρο που υπάρχει, ναι, που φαίνεται και τον οποίο τον σφετερίζεται ένα σύστημα. Αυτό είναι πολύ σωστό και φοροδιαφυγή. Επομένως, και μακάρι να γίνει η αυτό. Έννοια της φοροδιαφυγής είναι ένα πολιτικό εργαλείο πάρα πολύ επίγον και πολύ σημαντικό. Δεν, λέτε, δεν είναι το ίδιο. Η δέσμευση για αύξηση του για να πάει ο κατώτατος μισθός στα 751 πάει πίσω ή όχι? Νομίζω πάει πίσω. Όλο το είναι τέμπο, καλό αυτό? Όχι καθόλου καλό. Όλο το τέμπο των μεταρρυθμίσεων, αυτών των αστικών μεταρρυθμίσεων, αυτών των μη κομμουνιστικών, των μη αριστερών μεταρρυθμίσεων που αφηγήθηκε, που περιέγραψε στη Θεσσαλονίκη, των ανακουφιστικών μεταρρυθμίσεων, πάει πίσω. Εν τούτης, το βασικό είναι να μην χάσεις τα μεγάλα σου κέντρα, που είναι να συγκρουστείς με τη φοροδιαφυγή, που είναι ένας μηχανισμός της ελληνικής αγοράς, της στρεβλής ελληνικής αγοράς, εάν το καταφέρεις αυτό, και αν δημιουργήσεις συνθήκες κοινωνικής ισορροπίας. Και αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο καθήκον. Σας επιστρέφω. Η ηθική χειρονομία, την υποβαθμίζετε όλοι ίσως οι τεχνοκράτες, η ηθική χειρονομία σου δίνει πίστοση χρόνου. Είναι πολύ σημαντικό να την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως οφείλω να ομολογήσω κάτι. Η ωριμότητα του λόγου και τη σκέψη του κυρίου Σεβαστάκη με έχει αφήσει κάγκελο. Δηλαδή, την καλή έννοια. Είναι απίστευτη η ωριμότητα του λόγου και τη σκέψη. Δηλαδή πρέπει να επικροτούμε αυτές τις σκέψεις, γιατί αλλιώς δεν επικροτούμε την αλήθεια. Ειλικρινά, συγχαρητήρια κύριε Σεβαστάκη, εγώ δεν σας ήξερα. Κύριε Σεβαστάκη, είναι πολύ σοβαρή αλλά η περίπτωση. Θεωρώ ότι είστε μια πολύ σοβαρή φωνή μέσα στα πράγματα. Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά και σοβαρά. Και η αλήθεια που εμείς πρεσβεύουμε, ότι το εμπόριο, η οικονομία θέλει την αλήθεια. Γιατί άμα ξέρεις την αλήθεια, ξέρεις πώς θα την αντιμετωπίσεις. Αυτά που λέτε, ειλικρινά, συγχαρητήρια. Εγώ σας ακούω με τα μεγάλη προσοχή. Και ελπίζω και οι υπόλοιποι συνεργάτες σας, σύντροφοι ή οτιδήποτε στο κόμμα, να ακούνε τις ήρεμες φωνές, τις σωστές και τις γραμμές της αλήθειας, λοιπόν, έτσι ώστε να βγούμε από την, σε μια άκρη. Τώρα είναι πιο συγκρούσιμη η φωνή μου με βάση το σύστημα το ελληνικό. Αυτός είναι πάντως ο κίνδυνος. Δηλαδή, άνθρωποι σαν το Σεβαστάκη και πολλούς άλλους που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο στο σύνολό του, να χρεοκοπήσουν και να μην έχουν πια. Να μην έχει ο ελληνικός λαός μια ελπίδα.
Μάλιστα. Δηλαδή, πού θα σταθεί ο ελληνικός λαός? Κύριε Τζίγμα, έχω να κάνω την εξής πρόταση. Θέλετε να πάω σε διαφημίσεις και να σας δώσω περισσότερο χρόνο ή να σας πιέσω για να πείτε τώρα μία άποψη και μετά να πάμε σε διαφημίσεις? Τι θέλετε? Ό,τι προτιμάτε. Θα ήθελα να κάνω. Κάντε ένα σχόλιο σύντομο, βέβαια. Κάντε ένα σχόλιο. Ήταν διαφωτιστικός, θα μπορούσα να μην τοποθετηθώ καθόλου. Παρακαλώ. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε ότι θα χορέψει τις αγορές πεντοζάλι και τώρα μιλάει για ναρκοπαίδεια και για καμένη γη. Έχουμε μια κυβέρνηση που είπε ότι με ένα νόμο θα καταργήσει τα μνημόνια και τώρα παρέτεινε χρονικά το δεύτερο και ετοιμάζεται να υπογράψει τρίτο. Έχουμε μια κυβέρνηση που είπε ότι θα σταματήσει τη λιτότητα και φέρνει μέτρα 11 έως 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να αναλογιστεί ο κόσμος που μας ακούει σήμερα για να καταλαβαίνουμε και να τα λέμε τα πράγματα και λίγο απλά. Από εκεί και πέρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, επειδή υπόθηκε και ένα σχόλιο, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόταν να κυβερνήσει εφαρμόζοντας αντιλαϊκούς νόμους, αυτούς τους γνωστούς νόμους 400-450 εφαρμοστικούς που είναι ενισχύ και στους οποίους πατάει πάνω ο ΣΥΡΙΖΑ για να φέρει το νέο μνημόνιο. Και φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να ξεφτυλίσει την καθημερινή αξιοπρέπεια της λαϊκής οικογένειας που βρίσκεται σήμερα στον ΑΔΙΡ. Αυτό δεν σημαίνει και σε αυτή την κατεύθυνση καλεί και τον κόσμο. Από το να παλέψει για να ανατρέψει συνολικά αυτή την πολιτική και ο κόσμος οργανωμένος, ο λαός οργανωμένος σε μια άλλη οικονομία που θα αξιοποιήσει τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και δεν θα μοιράζει ανεργία γιατί τα κέρδη των επιχειρηματιών είναι λίγα και ανοίγουν τις πόρτες για να πηγαίνει ο κόσμος στα πεζοδρόμια. Σε αυτή λοιπόν την οικονομία όχι μόνο θα βάλει πλάτη αλλά θα είναι και πρωταγωνιστής. Αυτή είναι η πραγματικότητα και από εκεί και πέρα. Καλό είναι να τοποθετούμαστε και έχω με ένα ερώτημα που λένε επί της ουσίας. Κύριε Τζίμα. Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας για την παραγωγική, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμα φορά άλλα έλεγε. Εντάξει, είναι κακό ΣΥΡΙΖΑ, κάνει. Αλλά για την παραγωγική χειραφέτηση συμφωνείτε ότι είναι μορφή ανεξαρτησίας η παραγωγική χειραφέτηση, το να πούμε ότι σαν συλλογική οντότητα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα δω, σαν λαός. Σε μια παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική οικονομία, την οποία διεκδικείται ο σπίτι σας, η περιβόητη ανεξαρτησία στην οποία λέτε είναι λίγο συγκεκριμένη. Είναι φαινάκι, λέτε. Μιλάμε λοιπόν για ένα ολόκληρο σύστημα οικονομίας. Που οι οικονομίες των διάφορων χωρών διαπλέκονται. Αλλά πέραν από αυτό, το βασικό ζητούμενο είναι τα κέρδη αυτής της οικονομίας. Ποιος τα καρβώνει? Ναι, αφού είναι διαπλεκόμενη αυτό λοιπόν, είναι διεθνώς η οικονομία. Δεν είναι διαπλεκόμενη. Πού είναι αυτή η πραγματικότητα. Είναι σοφό σήμερα. Εμείς μιλάμε λοιπόν για μια οικονομία. Πού βρίσκεται αυτό το βουνό που το πατάμε και δεν υπάρχει? Η παραγωγή, η κατανομή, η ανάπτυξη αγαθών για τον ίδιο τον κόσμο που τα παράγει. Αν ελέγχουνε τις εξαγωγικές του δυνατότητες. Πού θα εξάγεις, σε ποιο βουνό πατάς, σε ποια πέτρα? Κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε την πέτρα. Ο κύριος Σεβαστάκης έχει βάλει δύο ζητήματα και σωστά τα έχει βάλει. Το πρώτο που αντιδρά δίπλα. Ο κύριος Τζίμας είναι αν μπορούμε να κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση. Εγώ θα λέω στον κύριο Τζίμα μπορούμε να κάνουμε αλίμονο. Δηλαδή και εκεί να έκανε. Φυσικά και εμείς παραγωγική ανασυγκρότηση. Το δεύτερο έχει δίκιο. Πώς θα γίνει η κατανομή. Παραγωγική ανασυγκρότηση. Να πάρει όλες αυτές τις διαφημίσεις, κύριε Τζίμα. Που τις φαλυρίσανε γιατί το πάμε σε διαφημίσεις. Το τι θα γίνει. Ο κύριος Σταύρος Θεοδόρου έστειλε ένα μήνυμα για τον κύριο Σεβαστάκη και λέει αυτά που λέει ο κύριος Σεβαστάκης είναι του Πρωθυπουργού λόγια ή είναι δικά του? Επίσης λέει βλέπω πολύ θετικό τον κόσμο με τον κύριο Τσίπρα. Λέει ο κύριος Σταύρος Θεοδόρου. Αν θέλει ο κύριος Σεβαστάκης να σας απαντήσει μετά τις διαφημίσεις. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα φίλες και φίλοι. Σε δύο λεπτά και πάλι μαζί.